Η πρόσφατη σειρά του Netflix Squid Game έχει κερδίσει σοβαρή υποψηφιότητα ως η καλύτερη σειρά του Netflix από τότε που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα το Σεπτέμβριο. Το Squid Game έχει ως πρωταγωνιστή έναν τζογαδόρο με χρυσή καρδιά που βρίσκεται μπλεγμένο σε ένα μυστηριώδη διαγωνισμό όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να διαγωνιστούν σε μια σειρά παιδικών παιχνιδιών για να κερδίσουν ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο με θανατηφόρες συνέπειες για τους ηττημένους. Το πρωτότυπο σενάριο και οι συμβολισμοί του είναι που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων χρηστών του Netflix που επιλέγουν να το δουν όλο μέσα σε 2-3 μέρες. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάποια πράγματα που ίσως δεν ήξερες για τη δημοφιλή σειρά. Στην αρχή του Squid Game, κάθε παίκτης λαμβάνει μια μυστηριώδη κάρτα με έναν αριθμό τηλεφώνου στο πίσω μέρος, μια πρόσκληση στα παιχνίδια. Η ομάδα παραγωγής έκανε το λάθος να αφαιρέσει τα 3 πρώτα ψηφία του αριθμού αντί για τα μεσαία ή τα τελευταία 4. Για τους αριθμούς τηλεφώνου της Κορέας, εάν τα τελευταία 8 ψηφία εισαχθούν χωρίς κωδικό περιοχής, η κλήση εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί εάν ο καλόν βρίσκεται στην περιοχή. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο κάτοχος του πραγματικού αριθμού τηλεφώνου λάμβανε κάθε μέρα 4.000 κλήσεις. Η γιγαντιαία κούκλα που εμφανίζεται στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Squid Game του Netflix υπάρχει στην πραγματικότητα. Η κούκλα παίζει έναν αρκετά φρικιαστικό ρόλο στη σειρά επιβίωσης, καθώς είναι η αιτία που πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν αντιληφθεί πως δεν είναι ακίνητη στο πρώτο παιδικό παιχνίδι ζωής ή θανάτου, το οποίο είναι αντίστοιχο με το δικό μας, αγαλματάκια κούνητα, αμήλυτα και αγέλαστα. Όπως αποδεικνύεται, η κούκλα είναι αληθινή και σύμφωνα με το Newsweek εκτίθεται αυτή τη στιγμή σε ένα μουσείο που ονομάζεται Mahaland. Το μουσείο βρίσκεται σε μια πόλη που απέχει περίπου 3 ώρες από την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, τη Σεούλ. Μπορείτε να φανταστείτε πως το Squid Game προορίζονταν να γίνει ταινία και όχι σειρά? Ο σκηνοθέτης της σειρά Φαινόμενο, Hwang Dok-hyung, είπε πως εμπνεύστηκε τη σειρά όταν ο ίδιος άρχισε να γράφει ένα σενάριο για ταινία το 2008. Ήταν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση ο ίδιος και το συγκεκριμένο σενάριο δεν αγοράστηκε από κανένα στούντιο. Μετά από 10 χρόνια περίπου, και αφού οι συνθήκες όλο τον κόσμο άλλαξαν, αποφάσισε να προσπαθήσει ξανά να πουλήσει το σενάριό του, αυτή τη φορά στο Netflix. Ενδιαφέρθηκαν τόσο που του ζήτησαν να το κάνει σειρά 9 επεισοδίων. Ευτυχώς για τον Dok-hyung, τέλος καλό, όλα καλά. Μιας και το Squid Game προσέλκυσε 111 εκατομμύρια συνδρομητές στις πρώτες 25 μέρες προβολής του. Οι δημιουργοί άφησαν πολλά στοιχεία για να μαντέψουμε εμείς οι θεατές τι επιφύλασε συνέχεια για τους παίκτες. Ένας χρήστης του TikTok εντόπισε ότι οι τείχοι του κοιτώνα όπου ξυπνούν οι παίκτες έχουν σχέδια πάνω τους. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, θα δείτε ότι αυτά τα σχέδια χρησιμεύουν ως ενδείξεις για να καταλάβετε ποια παιχνίδια περιμένουν τους παίκτες. Ο σκηνοθέτης έχασε 6 από τα δόντια του λόγω του άγχους των γυρισμάτων της σειράς. Μιλώντας στο CNN, είπε: «Στην αριστερή μου πλευρά δεν έχω ακόμα 2 γομφίους. Πρέπει να κάνω εμφυτεύματα, αλλά δεν είχα το χρόνο». Στο VIP σαλόνι, τα μοντέλα εκτίθενται ως ζωντανά αγάλματα καλυμμένα με μπογιά σώματος. Μια YouTuber, στην οποία προσφέρθηκε ένας ρόλος αγάλματος που αρνήθηκε, αποκάλυψε πόσα χρήματα θα είχε βγάλει. Εκτός από την πλήρη διαμονή, τα γεύματα και τις υπηρεσίες παραλαβής, ο υπεύθυνος προσλήψεων προσφέρθηκε να της πληρώσει $4.243 για 3 ημέρες εργασίας. Περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια αναμένεται να αποφέρει στο Netflix η παγκόσμια επιτυχία του Squid Game, ποσό κατά 40 φορές μεγαλύτερο από τα 21,4 εκατομμύρια τα οποία πλήρωσε η εταιρεία για την παραγωγή της σειράς. Η δημοφιλή σειρά της Νότιας Κορέας είναι μακράν η πιο επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή του Netflix. Το Netflix εκτιμά ότι το 89% των ατόμων που ξεκίνησαν την εκπομπή παρακολούθησαν τουλάχιστον 75 λεπτά περισσότερο από ένα επεισόδιο και το 66% των θεατών ή 87 εκατομμύρια άτομα ολοκλήρωσαν τη σειρά τις πρώτες 23 μέρες. Συνολικά, οι άνθρωποι έχουν ξοδέψει περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύρια ώρες παρακολουθώντας τη σειρά. Ποιο από τα παραπάνω σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Εσείς έχετε δει τη σειρά? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι για να μαθαίνετε πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!